Για μας ο Μάρτιος είναι και ο μήνας επαιτίου για το Κιντελέρ. Και είδε προχθές την Κυριακή, τιμήσαμε αυτή την εξέγερση των προγόνων μας, όταν και οι ίδιοι παλεύανε ανάλογα τότε για να πάρουν τη γη και την παραγωγή στα χέρια τους, που κάτι παρόμοιο κάνουμε και εμείς σήμερα, 110 χρόνια μετά, ακριβώς για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη γη μας και να ελέγξουμε την παραγωγή. Επισκεφθήκαμε πάνω τον Αντιπεριφερειάρχη και βέβαια του θέσαμε το αίτημα και των αντιπλημμυρικών, γιατί τα χωράφια ήδη ξαναπλημμύρισανε. Είναι και σε μια περίοδο μάλιστα που αρκετοί συνάδελφοι έχουν προβεί σε σπαρμούς είτε μυδικής είτε καλαμποκιών, και αυτά δυστυχώς ο ΕΛΓΑ δεν τα αποζημιώνει ακόμα, γιατί τώρα τα σπήραμε. Και βέβαια βλέπουμε ότι η καλή μέρα, λέει, από το πρωί φαίνεται, αλλά δεν θα είναι καλή μέρα. Αυτό που έχουμε πρόβλημα, και σίγουρα το είπαμε και στον Αντιπεριφερειάρχη, είναι για την άρδευση το επόμενο καλοκαίρι. Γιατί έχουμε το εξής παράλογο. Κάθε χειμώνα πνιγόμαστε και κάθε καλοκαίρι διψάμε. Θα είμαστε πάλι εδώ, το βλέπουμε, είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε ξαναδεί, ακριβώς γιατί δεν έχουν πάρει κανένα, δεν έχουν κάνει κανένα έργο έτσι ώστε να λυθεί και το αρδευτικό πρόβλημα, ενώ ζούμε στον κάμπο, ενώ μπορούν εύκολα να κάνουν ένα κλειστό αρδευτικό κύκλωμα, έτσι ώστε ο αγρότης, ο μικρός και ο μεσαίος, και να μειώσει το κόστος παραγωγής και συγχρόνως να μπορέσει να ζήσει περισσότερα χρόνια και να μειωθεί το κόστος του. Δυστυχώς όμως πάνω εκεί δεν παίρνουν καμία πρωτοβουλία, εμείς όμως και σαν Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους, θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε ακριβώς για αυτό το πράγμα. Και όλοι μαζί, αυτό που τονίσαμε και στον Αντιπεριφερειάρχη, όταν μας είπε για τα πολλά εκατομμύρια που ήρθαν στην Καρδίτσα, είναι ότι αν δεν γινόταν το μεγάλο συλλαλητήριο στην πλατεία από όλους τους καρδιτσιώτες, προφανώς δεν θα δίνονταν και αυτά τα χρήματα. Εμείς, ο λαός, τους ανάγκασε να δώσουν περισσότερα χρήματα εδώ. Όχι αυτά που έπρεπε, αλλά σίγουρα παραπάνω από ό,τι ήθελαν να δώσουν. Γιατί μόνο στις κουβέντες είναι, μοιράζουν απλόχερα. Δεν ξεχνάμε ότι περάσανε από εδώ και λέγανε θα πάρετε τόσα και τόσα. Και αν ρωτήσετε, είτε μαγαζάτορες, είτε εμάς τους αγρότες, ακόμα περιμένουμε από τον ΕΛΓΑ να γίνει επανεκτίμηση.